Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Η Μακρόνησος είναι ένας τόπος που έχει ταυτιστεί περισσότερο από κάθε άλλον με τη βαρβαρότητα του αστικού κράτους στη συλλογική συνείδηση. Ταυτόχρονα όμως είναι ένας τόπος που συμβολίζει το ηθικό μεγαλείο και την ανωτερότητα του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, του αγώνα για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Ήτανε το Νταχάου της Ελλάδος. Ήτανε ο τόπος βασανιστήριων, δεν ήταν τίποτα άλλο. Φέραν εδώ όλους εκείνους που βγήκαν και πολεμούσαν τον φασισμό στα βουνά της Ελλάδος, τους έφεραν όλους εδώ για να τους ανταμείψουν, όχι για να τους σκοτώσουν. Η δύναμη ήταν ότι είχαμε ένα πιστεύω. Το πιστεύω μας αυτό ήταν, δεν ήταν να ωφεληθούμε εμείς, ήταν να ωφεληθεί όλος ο κόσμος. Αποκορύφωμα της βίας ήταν η ομαδική σφαγή στο πρώτο ειδικό τάγμα οπλιτών στις 29 Φλεβάρι και την 1η Μάρτη του 1948. Στο στρατόπεδο της Μακρονήσου σχηματίστηκαν 3 ειδικά τάγματα οπλιτών που κρατούνταν κομμουνιστές και άλλοι επονίτες φαντάροι ανάλογα με το φάκελό τους. Στο πρώτο τάγμα, το λεγόμενο και κόκκινο, κρατούνταν οι πιο επικίνδυνοι οπλίτες. Την Κυριακή 29 Φλεβάρι, μετά την αναφορά που πήραν οι λόχοι του πρώτου τάγματος, τους ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να μαζευτούν στο χώρο του θεάτρου για να ακούσουν τη λειτουργία. Πήγε ένας λόχος, πήγε δεύτερος λόχος και όταν πήγαινε ένας τρίτος λόχος εκεί, βλέπουμε ότι ένας αλφαμίτης κρατούσε ένα στρατιώτη από το αμπέχονο από πίσω εδώ από το αυτό και τον πήγαινε τσουλητών μπροστά έχοντας το περίστροφο και το δάχτυλο στη σκανδάλη και τον περνούσε μέσα από μας που ξεκινήσαμε για να πάμε να λειτουργηθούμε εκεί. Βάλαμε τις φωνές εμείς και με τις φωνές που βάλαμε εκεί απάνω ήταν η φρουρά, εκεί απάνω. Εκεί απάνω στο λόφο ήταν η φρουρά. Από τη φρουρά στους δυο πρώτους λόχους που πήγανε στο χώρο του θεάτρου εκεί βάλανε με το οπλοπολιβόλο και σκοτώνουν την πρώτη μέρα 5 ανθρώπους, 5 στρατιώτες και 30 με 40 τραυματισμένους. Φωνάξαμε, διαμαρτυρηθήκαμε εδώ και έρχεται ένα τζιπ από τις φυλακές κάτω με τον διοικητή εδώ. Τι συμβαίνει, έκανε δηλαδή τον ανήξερο, ενώ ήταν σκηνοθετημένο το τι θα γίνει για να κάμψουν τους, να αποκηρύξουν, να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας. Καθένας μας έχει στους ώμους. Ειδήσεις του πρόσωπου του κομμάτους. Ειδήσεις του πρόσωπου του κομμάτους. Αντί για έρευνα για να ανακαλυφθούν οι υπεύθυνοι της σφαγής, όπως υποσχέθηκε ο διοικητής του τάγματος, την επόμενη μέρα οι οπλίτες βρέθηκαν περικυκλωμένοι από το έδαφος αλλά και από τη θάλασσα όπου περιφερόταν μια ακτεωρός. Οι φρουρές των τριών ταγμάτων ήρθαν εδώ και μας περικύκλωσαν. Και η μια ακτεωρός, ένα καράβι πολεμικό ακτεωρό το λέγανε, ήταν μέσα ο διοικητής και των τριών ταγμάτων, έκανε βόλτες από πάνω ως κάτω φωνασκώντας. Ανάμεσά σας βρίσκονται ολίγοι κομμουνιστές οι οποίοι δεν σας επιτρέπουν να υπογράψετε δηλώσεις. Να αποκηρύξετε και αυτούς και το αφήστε τους και πηγαίνετε μια χαράδρα από εκεί πίσω και πηγαίνετε στη χαράδρα εκεί να υπογράψετε δηλώσεις. Δεν μετακινήθηκε ούτε ένας από τους κρατούμενους που ήταν εδώ. Μετά το γύρισαν αυτό και αντί αυτό λένε παραδοτείτε μας λέγανε. Πού να παραδοθούμε, τι να παραδοθούμε αφού είμαστε κρατούμενοι στις σκηνές είμαστε και μας λένε παραδοθείτε, πού να παραδοθούμε. Αλλά θέλανε να θεμελιώσουν τον ψευδή ισχυρισμό τους ότι δήθεν στασιάσαμε.
Κανένας, ούτε εργοστασίες δεν είχαμε, όχι όπλα, αλλά γκασμάδες δεν μας επέτρεπαν να έχουμε γκασμάδες. Να έχουμε δηλαδή όργανα να βγάλουμε τις πέτρες. Αυτές οι πέτρες είναι κουβαλημένες από εμάς, από το βουνό από πάνω και βγαλμένες με τα νύχια μας από τα χώματα. Τέλειωσε και αυτός ο ισχυρισμός χωρίς να κινηθεί κανένας και μετά είπαν αν σε 5 λεπτά δεν πάτε να υπογράψετε δηλώσεις εκεί, τότε θα σας επιτεθούμε. Και αρχίσαν να φωνάζουν από την Ακτεωρώ. 5, 4, 3, 2, 1, 0, φτάσανε στο 0. Είδαν ότι κανένας δεν μετακινήθηκε να πάει να υπογράψει δήλωση και διατάσσει ο διοικητής επίθεση. Αλλά η επίθεση δεν είναι να πάρουν τα ρόπαλα να έρθουν να μας χτυπήσουν, γιατί αυτό το είχαμε καθημερινό, το ρόπαλο και το καμουτσίκι που μας χτυπούσαν για να κουβαλάμε τις πέτρες. Επίθεση. Η επίθεση ήταν ταμπουρωμένη με τα όπλα τους και οι 3 φρουρές από τα 3 τάγματα και αρχίζουν στο πλήθος των στρατιωτών που είμαστε 5.500 να βάζουν απάνω στους στρατιώτες όλους. Όποιον έβρισκε η σφαίρα έπεφτε κάτω. Μάλιστα ένα περιστατικό ήταν ένας πατριώτης μου, ήμασταν μαζί συμφοιτητές. Λοιπόν και όπως φώναζε μας σκοτώνουν, φωνές και τα λοιπά όλοι, τον παίρνει σφαίρα στο στόμα και βγαίνει ευτυχώς, βγαίνει λοξά, δεν τον... Τηλική στήλη δεν την έτυξε καθόλου. Βγήκε φώναξε, Λάζαρε βοήθεια. Τι βοήθεια, βρε παιδί μου, τι βοήθεια να του πεις. Ο επίσημος απολογισμός της σφαγής είναι άγνωστος μέχρι και σήμερα. Χρόνια αργότερα, ο καπετάνιος που επίταξαν το καΐκι του δήλωσε πως μετέφερε 350 νεκρούς στο πολεμικό πλοίο που περίμενε στο Κάβο Ντόρο. Μου έβαλε ο διοικητής του 3ου τάγματος το περίστροφο στο αυτί και μου είπε «Αν δεν τους πας, θα σε σκοτώσω», είπε σε αυτόν τον καϊξή. Και πήγα, λέει, μια δόση 185 νεκρούς στρατιώτες και άλλη μια δόση και άλλη μια 3 δόσεις 350 στρατιώτες σκοτωμένους στον Κάβο Ντόρο και τους ξανήγανε σε μια βραχονισίδα Σαν Τζόρτζιο που είναι το βαθύτερο νερό του Αιγαίου και εκεί τους έπνιξαν όλους και τους έριξαν και τους 350.